Σε όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα πρόκειται να προσέλθουν στις κάλπες αύριο για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου οι εργαζόμενοι του Συλλόγου Εργαζομένων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων. Αντιπαράθεση με τα πειρά να δέχεται η παράταξη ΔΑΚΕ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων για το γεγονός ότι δεν δέχθηκε στον Σύλλογο Εργαζομένων του Νοσοκομείου και κατ' επέκταση στις εκλογές που θα διεξαχθούν την Πέμπτη τους ειδικευόμενους και τους επικουρικούς γιατρούς. Το γεγονός αυτό στυλίτευσαν λίγο πριν ανοίξουν οι κάλπες εκ μέρους της αγωνιστικής εισπύρωσης υγειονομικών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, ο Γιώργος Πρέτζας και ο Αλέξανδρος Μάρκου. Μία απόφαση που σύμφωνα με την αγωνιστική εισπύρωση υγειονομικών είναι αντικαταστατική, παράνομη και αντιδημοκρατική. Καλούμε εκ μέρους της αγωνιστικής εισπύρωσης στις αυριανές εκλογές για το Σύλλογο Εργαζομένων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου αλλά και για τους αντιπροσώπους της ΠΟΕΔΗΝ όλους τους συναδέλφους να έρθουν να ψηφίσουν και να πάρουν θέση. Κυρίως αυτοί οι 700 από τους 1.900 που αηδιασμένοι, απογοητευμένοι από το Σύλλογο στα χέρια της ΔΑΚΕ, εδώ και πάρα πολλά χρόνια αποστρέφονται το Σύλλογο. Αύριο δεν είναι μια απλή εκλογική διαδικασία. Συγκρούνται δύο αντιλήψεις και δύο ενέργειες. Η μία που θέλει να υπερασπιστεί τη διοίκηση στην παρατέρα ιδιωτικοποίηση του νοσοκομείου, η αντίληψη της ΔΑΚΕ και των συνοδοιπόρων της ΠΑΣΚΑ και της ΕΑΠ. Εκείνη η αντίληψη που θέλει τα απογευματινά χειρουργεία να αυγατίνουν. Απογευματινά χειρουργεία που κατηγοριοποιούν τους ασθενείς σε προνομιούχους και μη. Αλλά έχουν αρχίσει να κατηγοριοποιούν και τους εργαζόμενους σε προνομιούχους που εκτός ωραρίου εργασίας πληρώνονται και σε αυτούς που φορτώνονται σε όλο το νοσοκομείο αυτό το δυσβάστακτο φάρος βάρος της εξυπηρέτησης πελατών. Γιατί μετά από αυτούς πελάτες έρχονται και οι πελάτες των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιριών. Είναι τα DRG που εξασφάλισε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, που εφαρμόζει αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία, είναι τρόπος τιμολόγησης που θέλουν οι ιδιωτικές ασφαλιστικές για να κάνουν συμβόλαια. Και θα γεμίσουμε VIP κλίνες. Σε λίγο δεν θα μπορέσουμε τα παιδιά μας και τους γονείς μας να τους φέρουμε στο νοσοκομείο γιατί θα ήταν σε προτεραιότητα. Είναι και η αντίληψη της ΔΑΚΕ, της ΠΑΣΚΑ και της ΕΑΠ, που θεωρεί ότι η στοχοθεσία των υγειονομικών πρέπει να είναι ταυτισμένη, όπως ορίζει και ο νόμος, με τη στοχοθεσία του διοικητή. Και όχι με τη στοχοθεσία των αναγκών των ασθενών στις κλινικές. Γι' αυτό και όλοι πιέζουν να επιτευχθεί η στοχοθεσία που βάζει η διοίκηση. Ποια είναι αυτή? Επιστροφή χρημάτων. Περισσότερη δουλειά με λιγότερο προσωπικό. Είναι η αντίληψη της ΔΑΚΕ και των συνοδοιπόρων της απέναντι στην αντίληψη τη δικιά μας ότι όσοι εργάζονται στο νοσοκομείο θα πρέπει να ανήκουν σε έναν ενιαίο σύλλογο και να παλεύουν όλοι μαζί, κυρίως αυτοί που είναι οι πιο εκμεταλλευόμενοι. Συγκρούνται δύο ψηφοδέλτια. Το ψηφοδέλτιο των διευθυντών, όλων αυτών που υπηρετούν αυτή τη λογική που περιέγραψα, με το ψηφοδέλτιο που διεκδίκησε, πάλεψε όλοι οι εργαζόμενοι, κυρίως οι γιατροί που βρίσκουμε στα ΤΕΠ, στις κλινικές, και είναι το κομμάτι που τάχα μου θέλουν να μην πάει στο brain gain, να μην τους χάσουμε, τους οποίους παλέψαμε να βάλουμε, αλλά τους αποκλείσανε. Γιατί η αμαρτία τους ήταν στις εκλογές, γιατί να είναι, ψηφίσανε πάμε. Και αφού δεν ψηφίζουν αυτό που θέλουν αυτοί, πρέπει να αποκλειστούν. Αύριο καλούμε όλους τους συναδέλφους να πάρουν θέση, γιατί την επόμενη μέρα θα χρειαστεί να αντιμετωπίσουμε μια ακόμα μεγαλύτερη επίθεση. Είναι δρομολογημένοι, είναι εξαγγελμένοι και μπορούμε να βάλουμε εμπόδια. Τίποτα δεν μένει ακούνητο, ούτε στο Σύλλογο Εργαζομένων, ούτε στην περιφέρεια, ούτε στην κυβέρνηση, ούτε ποθενά αλλού. Αν οι εργαζόμενοι και η κοινωνία το πάρει απόφαση. Και εμείς δεν συμβαμβόμαστε, γιατί δεν έχουμε καμία δέσμευση από κανέναν, έχουμε καθαρό κούτελο και χέρια να μπορέσουμε να εκπροσωπήσουμε τους συναδέλφους όλους. Η αυριανή μέρα είναι μια σημαντική μέρα. Είναι ένα σημείο ορόσημο. Έχουμε εκλογές στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, εκλογές στις οποίες έχουν αποκλείσει δυστυχώς κατά πλειοψηφία, με την πλειοψηφία της ΔΑΚΕ, τους ειδικευόμενους και τους επικουρικούς γιατρούς, τους ανθρώπους που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, τους ανθρώπους που εξαρτάται η ζωή μας είναι στα χέρια τους, τους έχουν αποκλείσει από τη διαδικασία το να μπορούν να ψηφίζουν και να ψηφίζονται στο Σύλλογο Εργαζομένων. Σαν να μην είναι συνάδελφοι στο ίδιο νοσοκομείο. Σαν να μην είναι αυτοί οι οποίοι τρώνε τη μεγαλύτερη πίεση και έχουν τη μεγαλύτερη ευθύνη από όλους τους εργαζόμενους μέσα στον χώρο της υγείας. Καλούμε λοιπόν όλους τους συναδέλφους, συμβασιούχους και μη, να συμμετέχουν στην αυριανή εκλογική διαδικασία. Είναι ντροπή να εξαιρούμε μία κατηγορία συναδέλφων επειδή θεωρούμε ότι δεν τους ελέγχουμε. Αυτό δεν λέγεται δημοκρατία, αυτό λέγεται τρομοκρατία. Καλούμε επίσης τους συναδέλφους ΟΑΕΔ 4.000, καθώς και τους ειδικευόμενους νοσηλευτές, να φτιάξουν μια επιτροπή αγώνα, όπως κάναμε εμείς οι συμβασιούχοι ΣΟΧ
πριν από μερικά χρόνια και αναγκάσαμε να σύρουμε το σύλλογο σε μια διαδικασία όπου στο τέλος δικαιωθήκαμε. Παρόλο που βρισκόμαστε ακόμα σε αγώνες, δεν θα ήμασταν στο νοσοκομείο εάν κάποτε δεν είχε συστηθεί και δεν είχε σταθεί στα πόδια της αυτή η Επιτροπή Αγώνα Συμβασιούχων. Καλούμε λοιπόν τους συνάδελφους να μην εθελοτυφλούν, να ενωθούν μαζί μας με τη δύναμη της αγωνιστικής συσπήρωσης. Έχουμε αποδείξει ότι είμαστε μπροστά, ότι αγωνιζόμαστε και θα αγωνιζόμαστε μέχρι να δικαιωθούν τα αιτήματα των συναδέλφων εργαζομένων συμβασιούχων και μη. Τον παράνομο αποκλεισμό των ειδικευόμενων και επικουρικών από το «Εκλέγην και εκλέγεστε» κατήγγειλε και η Λουίζα Γκίκα, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Ιατρών Νοσοκομείων Ηπείρου και ειδικευόμενη γιατρός του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων. Με δεδομένο ότι στο καταστατικό συνέδριο της ΠΟΕΔΗΝ αποφασίστηκε ότι μέλη της είναι όλοι οι συμβασιούχοι και ότι σε όλα τα νοσοκομεία οι δικαιωμένοι γιατροί συμμετέχουν χωρίς αποκλεισμούς, όχι μόνο στα πρωτοβάθμια σωματεία αλλά και ως υποψήφιοι αντιπρόσωποι στο συνέδριο της ΠΟΕΔΗΝ, η κυρία Γκίκα σημείωσε ότι προτίθεται να αμφισβητήσουν την συμμετοχή όσων αναδειχθούν από την αυριανή εκλογική διαδικασία για το συνέδριο της ΠΟΕΔΗΝ. Να είμαστε εδώ για να καταγγείλουμε και τον παράνομο αποκλεισμό που έχουμε από το Σωματείο, από την κυβερνητική παράταξη. Αύριο σχεδιάζουν εκλογές για το Σωματείο Εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο και έχουμε φάει έναν παράνομο αποκλεισμό από τη ΔΑΚΕ, που ως πλειοψηφούσα παράταξη αυτή τη στιγμή στο Διοικητικό Συμβούλιο αρνείται να γράψει ειδικευόμενους και επικουρικούς γιατρούς. Είμαστε συμβασιούχοι γιατροί που έχουμε κάθε δικαίωμα βάσει των αποφάσεων που έχει πάρει η Ομοσπονδία μας για να είναι γραμμένοι όλοι οι εργαζόμενοι στα σωματεία. Πρόκειται λοιπόν για έναν αποκλεισμό ο οποίος πραγματικά δεν πατάει πουθενά. Είναι τεράστια πρόκληση για τα δημοκρατικά δικαιώματα που έχουμε για να μπορούμε ουσιαστικά να δρούμε στα σωματεία μας και θέλουμε πραγματικά να καταγγείλουμε μια παράταξη η οποία παραβαίνει τους νόμους, τα καταστατικά και πραγματικά κάθε συνδικαλιστική αρχή. Κινηθήκαμε δικαστικά για να μπορέσουμε να κερδίσουμε το δικαίωμά μας αυτό. Δυστυχώς, ο δικαστής δεν έκρινε την υπερεπίγουσα κατάσταση του ζητήματος, έτσι ώστε να μας αφήσει να είμαστε μέλη με δικαιώματα του εκλέγην και εκλέγεστε. Ξέρουμε ότι τα δικαστήρια αυτή τη στιγμή κάνουν πλάτη στην κυβερνητική παράταξη, γιατί ακριβώς φοβούνται το τι σημαίνει μαζικά σωματεία και διαγωνιστές γιατροί να συμμετέχουν σε αυτά. Από μεριάς μας, καλούμε ακόμα και την ίστατη στιγμή, την ΑΔΕΔΗ, την ΠΟΕΔΗΝ και όλες τις συνδικαλιστικές ενώσεις να επιβάλλουν ότι θα γραφτούμε στο σωματείο αυτό και λέμε ακόμα μία φορά ότι αν οι εκλογές γίνουν χωρίς να είμαστε εμείς γραμμένοι στο σύλλογο, θα αμφισβητήσουμε στο ίδιο το συνέδριο τη δυνατότητα να είναι οι υπόλοιποι μέλη στο συνέδριο της ΠΟΕΔΗΝ.